Σε μια μεγάλη πολιτική ήττα εξελίσσεται η αδικαιολόγητη απόφαση της κυβέρνησης να ταφεί πρώην αρχηγός του κράτους ως ιδιώτης, όπως δηλαδή αποφάσισε στην περίπτωση του τέος βασιλέα Κωνσταντίνου. Η ήττα δεν αποκρύβεται ούτε από τα πλέον φιλοκυβερνητικά κανάλια και ο Άρισ Πόρτο Σάλτε λέει πω έκαναν πίσω επειδή φοβήθηκαν την αριστερά και μη χάσουν κεντρού ψηφοφόρου που έχουν προκαταλήψει με το θεσμό τη Βασιλία. Ιτάτε η κυβέρνηση. Αυτά το πούμε φείωνο, το πρόσωπο. Ήτάτε. Δεν χρειάζομαι να ανοίξει το θέμα αν ήταν να αλλάζει σοβαιά, δεν χρειάζεται να το κάνει. Αλλάζει σοβαρία. Εκτικά τώρα. Επίτη ουσία, η ίδια η κυβέρνηση άνοιξε πολιτικό ζήτημα με τη στάση τη ω προ την ταφή του Κωνσταντίνου. Σαφείς αιχμές κατά του κυριακού Μητσοτάκη άφησε και ο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς, ο οποίος αναφερόμενο στην απόφαση του να κηδευτεί ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος ως ιδιώτης, είπε ότι μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα αποσιωπούν το παρελθόν τους.